Σε μισό παλιό μηχάνημα, σε μισό πραγματικά. Κατέστρωσε στη βιομηχανία. Κλείσαν όλα τα μαγαζιά, έκλεισε η Sega. Εκθρόνησε την Nintendo από την πρώτη θέση. Τι λέει, εγώ κοιτάω τώρα το iPhone. Τι σου φταίει. Τι είναι τίποτα εδώ πέρα, μα το μα τα λέγαμε. Κάτσε, αυτό είναι το πρωτότυπο το Nintendo. Όχι, αυτό είναι το πενεμένο το PlayStation 1 που το αγαπάμε όλοι. Το πέρασα για το πρωτότυπο από πίσω, επειδή έχει πολλές συνδέσεις. Λοιπόν, σήμερα PlayStation βλέπουμε εδώ. Τι θα πάμε σε κάτι καλύτερο. Σήμερα το PlayStation έχει την τιμητική του. Πάμε για ένα unboxing τη πετειακή έκδοση του PS4 για τα 20 χρόνια. Μην φανταστείτε ότι είναι αυτό κάποιοι, έτσι το είπαμε τι θα είναι. Και ξεκινάμε επεισόδιο Retro Collectors, παιδιά, της νέας σεζόν. Είχαμε καιρό με το Στέλιο να κάνουμε επεισόδιο, αλλά ξεκινάμε δυνατά με ένα πολύ δυνατό κομμάτι και θα ξεκινήσουμε πάλι σύντομα να βγάζουμε επεισοδιάρες. Λοιπόν, πάμε να φύγουμε για μια παρουσίαση και ένα δυνατό unboxing. Πάμε. Λοιπόν, για πες μας τώρα εδώ τι παίζει. Λοιπόν, εδώ παίζει η επετειακή έκδοση του PS4. Γύρω στο 2015 κυκλοφόρησε για να γιορτάσει τα 20 χρόνια από την κυκλοφορία του πρώτου PlayStation. Η Ιαπωνέζικη κυκλοφορία νομίζω το έχουν κάνει. Βασικά έχει βγει και στην Ευρώπη. Το συγκεκριμένο είναι ευρωπαϊκό μοντέλο. Κυκλοφόρησαν 12.300 κομμάτια. Δεν ξέρω γιατί αυτό το νούμερο, ας πούμε. Πολύ limited, έτσι. Ακριβώς. Μετά από ένα σημείο εξαντλήθηκε και οι τιμές ξεφύγανε. Φυσικό. Λογικό. 500 είναι το πρώτο μοντέλο. Πρώτο μοντέλο, και πάμε σιγά σιγά να το τσεκάρουμε. Για να το δούμε. Το κουτί εδώ είναι αρκετά βαρύ, δεν έχει σχέση δεν έχει καμία σχέση με τα κουτιά του PS4, κλασικά. Ναι. Ναι. Λιτό. Με σιλίβου βλέπω τριγύρω. Ακριβώς. Πάμε να τα ανοίξουμε. Πάμε να τα ανοίξουμε. Για πάμε καμεραμάν να το δούμε λίγο από κοντά. Παίζει, κάτσε να βγάλω αυτό εδώ το πράγμα. Όπως το πες, πράγμα. Το πράγμα. Έχει. Βλέπω. Ωραίο. Θα αφήσουμε το σιλίβ. Ωραίο πάκι. Όχι, είναι πάρα πολύ ωραίο κουτί. Εδώ ανάγλυφα γράφει. Ναι, έτσι. Τι λέτε. Και πολύ προσεγμένο μέσα. Άρα. Παιδιά, κοιτάξτε λεπτομέρεια στο κουτί τώρα, έτσι. Μύρισε το κιόλα. Πάμε, πάμε. Εντάξει, φτιάχτηκα για ένα μήνα. Έχει και την καμερίδα. Έχει την κάμερα. Και το pad, φίλε. Με χειριστήριό του, το οποίο μπορούσε να το βρει και ξεχωριστά. Ναι, ναι, το θυμάμαι. 70-80 ευρώ, νομίζω. Ναι, ναι, ήταν, έχει βγει και σε limited, ναι. Ωραίο. Η κάμερά του, στα χρώματα του Play 1. Ναι. Εντάξει, ένα ιδιαίτερο κουτί, ένα ιδιαίτερο edition. Καλωδιάκια εδώ. Εδώ τα καλωδιά του. Εντάξει, δεν χρειάζεται να τα βγάλεις, όχι. Να... Είμαι στη διαδικασία. Εδώ αυτό τι είναι.
Αυτό πρέπει να είναι βάση. Α, βάση. Ναι, 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 βάση, παιδιά, κιόλας. Για να κάτσει όρθιο. Και για να δούμε τώρα, βέβαια, το μηχάνημα. Το masterpiece. Τα μπελάκι βλέπω πάνω. Εδώ πέρα. Το είναι αριθμημένο. Και δεν έχει καμία σχέση με τα κοινά PlayStation. Το χρώμα του δηλαδή είναι όπως ήταν το PlayStation 1, το FAT. Και εδώ έχει ανάγλυφα τα σήματα, το τρίγωνο, χ, κύκλο, τετράγωνο. Όντως. Δεν ξέρω να τα... Ναι, ναι. Ναι. Δεν ξέρω να το πιάνει η κάμερα. Μπορεί να μην το πιάνει η κάμερα, είναι η αλήθεια. Αλλά το είδαμε. Όπως και εδώ μπροστά. Ναι, εντάξει, φοβερό. Πολύ ωραίο κομμάτι. Μπορούμε να τα δούμε και δίπλα-δίπλα. Ναι. Λοιπόν, παιδιά, εδώ είναι το πρώτο μοντέλο κιόλας, το PlayStation 1, με το πρώτο το επαιτειακό, το PS4. Καλά, μην φανταστείτε, δεν έχει και καμιά μεγάλη διαφορά με τα απλά πρώτα PlayStation 4. Ναι. Απλά τα χρώματα είναι, ας πούμε, και ναι, ακριβώς. Εντάξει, δεν είναι όμως ένα πολύ ιδιαίτερο κομμάτι, για τη στιγμή και μόνο που είναι 12.300 κομμάτια. Ναι, και πλέον έχει εξαντληθεί. Καταλαβαίνουμε ότι βλέπουμε πάλι κάτι πάρα πολύ παιδιά δυνατό συλλογή του στέλιου, όπως μας έχει συνηθίσει. Φοβερό. Εντάξει, δεν θα το βάλουμε να παίξουμε γιατί δεν είναι κάτι που όλοι ξέρουμε πλέον. Εντάξει, όλοι ξέρουμε PS4. Αυτό θέλαμε να δείξουμε από κοντά το μηχάνημα για όσους δεν το έχουν δει. Ευχαριστούμε πολύ στέλιο που το μοιράστηκε μαζί μας. Σύντομο το σημερινό επεισόδιο, αλλά το επόμενο θα είναι πιο μεγάλο γιατί έχουμε μια. Πιο τουμπάνο. Έχουμε σκεφτεί με το Στέλιο μια ακολουθία κονσολινών να παρουσιάσουμε. Δεν θα σποιλάρουν ποια είναι. Περιμένουμε τα σχόλιά σας. Subscribe όσοι έχετε πρώτη φορά. Ο Στέλιος εδώ μεγάλο συλλέκτης. Φυσικά του top στην Ελλάδα. Δεν ξέρω τι να πω τώρα. Δεν θέλω να το κάνουμε λίγο πιο χειρότερο. Κορυφαίο συλλέκτης. Ήδη όσοι δεν έχετε δει τη συλλογή του, θα βάλω link να δείτε το room tour του το περσινό το 2018 που έγινε hype. Και μείνετε συντονισμένοι γιατί θα ακολουθήσουν σύντομα και άλλα επεισόδια Retro Collectors. Τα λέμε, παιδιά. Είμαστε καλά, καλή συνέχεια.